και ατακάρων. Δικαστήριο της Νέας Υόρκης καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο της Ονδούρας, Χουάν Ορλάντο Φερνάντες. Κατηγορήθηκε για την άμεση συνεργασία του με το οργανωμένο έγκλημα της χώρας του, καθώς και για κατάχρηση εξουσίας. Σύμφωνα με την Αμερικανική δικαιοσύνη, ο Φερνάντες διευκόλυνε κυκλώματα ναρκωτικών να προωθούν τόνις κοκαίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, εργαλειοποιούσε τόσο το στρατό όσο και την αστυνομία για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των βαρών ναρκωτικών. Ο πρώην πρόεδρος της Ονδούρας κινδυνεύει να καταδικαστεί με ποινή κάθριξης τουλάχιστον 40 ετών. Η απόφαση της ποινής του αναμένεται να ανακοινωθεί στις 26 Ιουνίου. Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι θα ασκήσει έφεση. Στις αρχές του 2022, λίγους μήνες μετά την παραίτησή του από την Προεδρία της Ονδούρας, ο Χουάν Ορλάντο Φερνάντες συνελήφθη και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ύστερα από τις αναφορές ότι αντί να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα, είχε μετατρέψει τη χώρα του σε ένα κράτος παράδεισο για τα καρτέλ ναρκωτικών. Στην Ονδούρα κάνουν λόγο για τη δίκη του αιώνα. Η διαδικασία διεξάγεται επί Αμερικανικού εδάφους, καθώς ο πολιτικός κόσμος συμφωνεί ότι το σύστημα της δικαιοσύνης στην Ονδούρα είναι εξαιρετικά αδύναμο και σε αρκετές περιπτώσεις διεφθαρμένο, ώστε να ασχοληθεί με μια τόσο σοβαρή υπόθεση.